Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Αυτή τη στιγμή, για να το πούμε εντάχει, έχει γίνει μια ανάκληση προσωρινής διαταγής του Ελληνοδικείου Περιστερίου. Του νόμου Κατσέλη. Του νόμου Κατσέλη. Είχα υπαχθεί στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μάλιστα. Και πότε έγινε αυτό? Πείτε μας λίγο το ιστορικό. Έχουμε υπαχθεί, έχουμε συμφωνήσει με την Eurobank, την τράπεζα, με τον δικηγόρο κύριο Παπαγιάννη, να βάζουμε τα 20 ευρώ. Εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι εμείς έχουμε αποκρύψει κάποια στοιχεία, ενώ δεν είναι αυτό αλήθεια, γιατί στη δικογραφία, στην αίτηση που καταθέσαμε στο Ελληνοδικείο Περιστερίου, αναφέρουμε όλα τα γεγονότα, ότι έγινε ο πληστηριασμός, ότι είναι η μοναδική μου κατοικία, ότι είμαι άπορη, άνεργη και όλα τα σχετικά, γιατί οι διαδικασίες έχω κάνει νομικές. Από εκεί και πέρα έχουν πει ότι έχουμε αλλάξει κάποια στοιχεία και ότι οι ένοργες καταθέσεις είναι ψευδείς. Ότι είναι η μοναδική μου κατοικία. Ας μου βρουν λοιπόν αν έχω δεύτερο ή τρίτο σπίτι. Είναι η πρώτη και μοναδική μου κατοικία. Είμαι άπορη, άνεργη και με προβλήματα υγείας. Έβγαλαν μία απόφαση που δεν είμαστε και μπροστά εμείς τότε, η οποία είναι μία απόφαση, ένα τερατούργημα. Μιλάνε για δικαστήριο που έχουμε να κάνουμε το 2015, γιατί δεν έχουμε τελεσυνδικήσει για μία ανακοπή, και μιλάνε και για το 2016. Ότι έχω χάσει το σπίτι μου, ότι είναι δηλαδή χαμένος ο κόπος να πάω και το 2015 και το 2016. Και δεν ξέρω αν επιτρέπεται η ανάκληση της προσωρινής διαταγής, αλλά μόνο της οριστικής εγώ ξέρω. Εφόσον δεν έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία, δηλαδή πώς μπορούσαν να αλλάξουν μέσα σε 3-4 μέρες. Αυτό έγινε. Ήρθανε, ναι, αυτό ισχυρίζεται η τράπεζα. Έχει εμφανιστεί κάποιος άλλος δικηγόρος από κάποια άλλη πλευρά, από κάποιο άλλο τμήμα, ίσως νομικό. Δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί και ποια συμφέροντα. Και αυτός μας κυνηγάει στην ουσία και μας έκανε την ανάκληση. Μας ήρθανε και μας κάναν μια εικονική αποβολή στις 18 Ιουλίου, χωρίς να μας δώσουν ούτε χαρτί αποβολής, ούτε καταγράψανε τίποτα, και δεν ξέρουμε αν έχουμε αποβληθεί ή όχι. Άλλαξαν οι κλειδαριές και μας βγάλαν σαν σκουπίδια έξω. Σας έβγαλαν έξω από το σπίτι. Καλέσαν αστυνομία και ενισχύσεις, γιατί επέμενε μία αστυνόμος από το Β' Περιστερίου, η οποία ήρθε με πολιτικά και μας κοροϊδέψανε κατά κάποιο τρόπο ότι κάτι άλλο μας θέλανε να μπουν μέσα. Ο σκοπός ήταν να μπουν μέσα. Και μας είπανε να ειδοποιήσουμε για μία ώρα να έρθουν, να έρθουν αυτοί εδώ και εμείς να βγάλουμε τα πράγματα και να υπογράψουμε ένα χαρτί ότι δεν διεκδικούμε τίποτα από την τράπεζα, πράγμα που δεν έγινε, δεν μας δώσαν ποτέ κάποια έκθεση, και να ερχόντουσαν δεν θα τους υπέγραφα. Δεν δίνω την πρώτη μου κατοικία. Για κανένα λόγο. Γιατί ήμουν εγγυή 3, δεν έχω καταχραστεί κανένα ευρώ. Έχουν πάρει τα λεφτά τους από τις διάφορες ανακεφαλοποιήσεις που έχουν γίνει κάθε φορά. Και σήμερα ήρθαν εδώ με σκοπό να μπουν μέσα. Έχουμε αλλάξει τις κλειδαριές. Μένουμε εδώ οικογένεια και δεν έχουμε σκοπό να μπει κανένας ξένος μέσα στο σπίτι μας. Ήρθανε πώς? Δηλαδή μου αποκλείσανε και την νομή και την κατοχή του σπιτιού μου. Πόσοι ήρθανε? Εγώ είδα 2 και ίσως ήταν και περισσότεροι παρά έξω. Όχι, όχι, γιατί έχω κλείσει. Έκλεισα εγώ. Έφυγα. Και ήσασταν εδώ από εκείνη την ώρα? Δεν βγήκα έξω, όχι, ήμουνα μέσα. Μάλιστα.